Αγαπητοί φίλοι και φίλες του Αθεσάρτη, χαίρετε. Άλλη μία εκπομπή Βυζαντινή Ηχό και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενούμε εδώ στο Ίδρυμα Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών τον πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος και Φυσιάς και καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής, τον κύριο Γρηγόριο Καλαφάτη. Κύριε Καλαφάτη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεώς μας. Είναι χαρά μου και τιμή μου να είμαι εδώ. Να με φιλοξενείτε σήμερα. Παρεμπιπτόντως, πριν ξεκινήσουμε να αναφέρουμε ότι αυτό που κάνετε εδώ είναι πραγματικά μοναδικό, δίνετε βήμα, δίνετε δημόσιο λόγο και έτσι μια ηθική ικανοποίηση η οποία λείπει ακόμα και αυτή δηλαδή σήμερα σε όλους τους ψάλτες, πέρα από δηλαδή από το οικονομικό που και αυτό δεν υπάρχει, αλλά το ηθικό κυρίως κομμάτι, δηλαδή δημιουργείται κάτι πολύ όμορφο. Και συγχαρητήρια πολλά γι' αυτό. Προσπαθούμε να έχουμε μια πολυφωνία, αγαπητοί μου. Νομίζω ότι αυτά τα δύο χρόνια καταφέραμε στο βαθμό των ανθρωπίνων δυνατοτήτων να το φέρουμε εις πέρας. Και επειδή ακριβώς έχουμε και ακροατήριο νέων ανθρώπων και οι νέοι όντως είναι η ελπίδα μας και για την πατρίδα και για την εκκλησία μας. Και την πατρόα μας μουσική. Βέβαια, και τη μουσική μας. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα βιογραφικά δικά σας, να σας γνωρίσουν και τα νέα παιδιά. Ναι. Εγώ κατάγομαι καταρχήν από την Θεσσαλονίκη, βέβαια αρκετά χρόνια, εδώ και περίπου τα τελευταία 17-16 χρόνια είμαι στην Αθήνα. Ξεκίνησα τα πρώτα βήματα στη Βυζαντινή μουσική στη Θεσσαλονίκη κατόπιν προτροπής του πατέρα μου, ο οποίος ήταν εξαιρετικός ψάλτης επί 45 συναπτά έτη στον Άγιο Παντελεήμονα Καλαμαριάς. Ξεκινήσαμε γύρω στα 6-7 χρονών, αν θυμάμαι καλά, έτσι στην αρχή με πολλή πίεση, δεν είχα την επιθυμία, yeah. Έτσι, σαν παιδί κι εγώ ήθελα να κάνω άλλα πράγματα,
Ο άνθρωπος όμως είχε αντιληφθεί έτσι το τάλαντο της φωνής και της αντίληψης, γιατί δεν αρκεί μόνο η φωνή. Στη βυζαντινή μουσική πρέπει να έχεις παράλληλα αντίληψη, χίλια δυο. Δηλαδή είναι πιο το πιο απαιτητικό είδος μουσικής. Προτίθως νομίζω είναι ακουστική η μουσική, πρέπει να έχεις αυτή. Εννοείται να έχεις αυτή. Ρυθμό, το τέμπο, το χρόνο, τα πάντα. Να κατανοείς χίλια δυο. Και στις μέρες μας να ακολουθείς, θα λέγαμε, και τις εντολές του ιερέα, γιατί είναι λειτουργική η μουσική. Πρέπει να προσαρμόζεσαι μέσα σε αυτά τα πλαίσια, στην ώρα, χίλια δυο. Ξεκινήσαμε λοιπόν γύρω στα 6 χρονών, αν θυμάμαι καλά. Ο πατέρας που είχε μάθει, σε ποιο δάσκαλο? Ο πατέρας μου ήταν στον Καραμάνι, τον αείμνηστο, τον Αθανάσιο Καραμάνι, και στο Χαρίλαο τον Ταλιαδόρο. Σε δύο γίγαντες, θα λέγαμε, γίγαντες ψαλτικής τέχνης, που σηματοδότησαν και χαράξανε ολόκληρη δική τους έτσι πορεία στα ψαλτικά δρόμενα, στην συμπρωτεύουσα της Θεσσαλονίκη, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, αφού ξεκινήσαμε, έπειτα συνεχίσαμε μάλλον, αφού πήγαινα σιγά σιγά στο ψαλτήρι και άρχισα και τα πρώτα βιώματα, τα πρώτα μαθήματα, να μαθαίνω τους εσπερινούς, το κύριε Κέκραξο, το κατευθυνθήτο, τους ήχους, τα πρώτα έτσι στοιχεία. Μετά προχωρήσαμε έτσι να γραφτώ και σε κάποια σχολή. Πήγαμε στο, θυμάμαι, στον αείμνηστο το Χαρίλαο τότε, και μ' άκουσε κιόλας και λέει: Θανάση, λέει, έτσι με τον δικό του τρόπο που είχε ο άνθρωπος, λέει, ωραία φωνή, λέει, έχει ο μικρός. Να είναι καλά ο άνθρωπος, μιλάμε για εξαιρετική μορφή, δεν θα υπάρξει όμως άσχετο και τώρα αυτό που τον αναφέρουμε. Οπότε εκεί μαθήτευσα μέχρι και το 5ο έτος με το Μπασχάλη το Μάνο, εξαιρετικός. Άλλος εξαιρετικός ψάλτης. Εξαιρετικός ψάλτης. Ξουπά, αν θυμάμαι καλά, και το Χαρίλαο. Είχα δύο χρόνια, είχα την τύχη και την τιμή να έχω το Χαρίλαο Ταλιαδόρο. Μα τον έχω προλάβει να έχω ακούσει έτσι στην τάξη πώς ερμήνευε τα διάφορα μαθήματα. Πολλά έτσι διάφορα και όμορφες ιστορίες που μας έλεγε περί βυζαντινής μουσικής. Βέβαια τότε δεν μπόρεσα να προχωρήσω να πάρω το δίπλωμα, γιατί ήμουν ανήλικος, δεν είχα κλείσει το 18ο έτος, όπως γνωρίζετε και εσείς. Στο μακεδονικό οδείο αυτό ή στη σχολή της Μητροπόλεως? Στη σχολή της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Στη σχολή της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Και θυμάμαι τότε ότι απαριθμούσε περί τους 600 μαθητές. Για να αντιληφθείτε το τότε και το τώρα. Δηλαδή, άνθιζε η μουσική τότε. Ενώ τώρα βλέπετε ότι είναι λίγο, λίγο παραγωνισμένο. Ναι, αυτό είναι φαινόμενο της. Κάνουμε τώρα ηρίστονε παρόδο έτσι μία. Είναι φαινόμενο της κάθε εποχής ή οφείλεται και σε λάθη των εκκλησιαστικών παραγόντων και των ψαλτών μέσα? Έχω την πεποίθηση ότι είναι ένα ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο. Η μουσική είναι καταρχήν ελληνική μουσική. Είναι ένα είδος δικό μας. Έχει δημιουργηθεί από την αρχαία ελληνική μουσική, η βάση της, έτσι με διάφορα εισαγωγικά στοιχεία τόσο της συριακής και εβραϊκής μουσικής, όπως γνωρίζουν όλοι οι αγαπητοί συνάδελφοι ροψάλτες, αλλά τελικά ουσιαστικά έχει δομηθεί από το μηδέν με δική της μορφή γραφής, την παρασημαντική, δικά της σύμβολα, δικές μας ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Και θα έπρεπε ακόμα και το κράτος και η Εκκλησία ασφαλώς, γιατί και η Εκκλησία μας έχει έτσι στο περιθώριο, και το κράτος όμως θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει ώστε να αντιληφθεί ο κόσμος το μεγαλείο, να την προωθήσει και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Εδώ, αν προχωρήσεις τώρα και κάνουμε ένα γκάλο πάτυπο στο δρόμο και πεις για τη βυζαντινή μουσική, ο περισσότερος κόσμος θα γελάει, την ταυτίζει, δεν ξέρουν τι είναι ο ψάλτης. Οι περισσότεροι έχουν την πεποίθηση ότι ο ψάλτης μπορεί να είναι και παπάς. Βλέπουν έναν άνθρωπο με ένα ράσο, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ναι. Πηγαίνουν κάποιες φορές στο χωριό τους έτσι, το Πάσχα και τα λοιπά, ακούν τον Κυριώργο να γκαρίζει, που και ακόμα και ο Κυριώργος εξυπηρετεί ο άνθρωπος. Αλλά θέλω να καταλάβουμε δηλαδή το επίπεδο. Αλλά δεν είναι αυτή η βυζαντινή μουσική. Δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό η βυζαντινή μουσική. Και γι' αυτό ο κόσμος έχει παντελή έλλειψη γνώσης στο μεγαλείο αυτής της μουσικής. Από τα λεγόμενά σου καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει τη θέση που της αξίζει από την ελληνική πολιτεία. Και όταν λέω ελληνική πολιτεία, δεν αναφέρομαι στην τωρινή εποχή μόνο, σε όλες τις εποχές που έχουν περάσει και τις κυβερνήσεις. Ασφαλώς.
θα μπορούσαν να κάνουν πολλά πράγματα με τη βυζαντινή μουσική. Καταρχήν, ο ψάλτης θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να είναι δημόσιος υπάλληλος. Mm-hmm. Γιατί? Οι ακολουθήσεις είναι πολλές. Οι Κυριακές, μεγάλες γιορτές. Είναι χίλιες δυο ανάγκες που καλείς εσύ καθημερινά να εξυπηρετήσεις και δεν γίνεται. Δεν μπορείς εσύ να ψάχνεις να βιοποριστείς από κάτι άλλο και να πηγαίνεις ως εθελοντής. Γιατί μην κρυβόμαστε, εθελοντές είμαστε. Έχουμε επενδύσει χρόνια σε πτυχία, σε μαθητείες, σε σπουδές. Έχουμε θυσιάσει πράγματα από τη ζωή μας. Και αυτό δεν ανταμείβεται ούτε οικονομικά, όπως είπαμε στην αρχή, αλλά ούτε και ηθικά. Η πολιτεία γυρίζει την πλάτη θέλοντας να γλιτώσει έτσι ό,τι μπορεί να γλιτώσει. Mm-hmm. Αν και η πολιτεία βέβαια θα έπρεπε να την ενοχλήσει η Εκκλησία για αυτό το λόγο. Mm-hmm. Η Εκκλησία επαναπαύεται στο ότι θα κάνει τη δουλειά της με όποιον βρει και δεν την ενδιαφέρει τελικά ουσιαστικά το αποτέλεσμα mm-hmm. που θα επέρχεται στον τελικό ακροατή που είναι ο πιστός. Γιατί η μουσική μας ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί για ένα και μόνο λόγο. Για να επιφέρει έτσι μια μυσταγωγία, να επιφέρει έτσι τον πιστό να μιλήσει στην ψυχή του, να δημιουργήσει ουσιαστικά, επειδή είναι μονοφωνική, συνεχίσεις με τους ήχους της ψυχής του πιστού και να μεταφερθούν οι προσευχές του εκεί που πρέπει. Αυτό είναι ο απότερος στόχος και σκοπός. Mm-hmm. Ως εκ τούτου, η βυζαντινή μουσική έχει δημιουργηθεί για να επενδύσει το λόγο, το θείο λόγο, δηλαδή τα λειτουργικά κείμενα. Είναι γραμμένη πάνω σε αυτά, για να αποδώσει ακόμα καλύτερα το νόημα στον τελικό ακροατή. Η Εκκλησία γυρίζει την πλάτη. Δεν ενδιαφέρεται. Αδιαφορεί και ουσιαστικά έτσι δημιουργεί στο τέλος ένα, πώς να το πω έτσι, ένα κενό στην ψαλτική τέχνη, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Και τουλάχιστον για να είμαστε ίσως και ακόμα πιο ακριβείς και για να μην φανεί ότι τα βάζουμε όλα σε ένα τσουβάλι, αυτό που αναφέρεις συμβαίνει στο υψηλότερο ποσοστό. Υπάρχουν και διαφοροποιήσεις που μας ενισχύουν, έτσι. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν και κληρικοί οι οποίοι αγαπάνε τη βυζαντινή μουσική, αγαπάνε τον ψάλτη. Όπως εδώ οι δράσεις του Ιδρύματος, ο Μακαριότατος έχει κάνει πάρα πολλά για να μπορέσουμε αυτό το πράγμα να βγει λίγο παρά έξω, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Εδώ να τονίσω, γιατί δεν είχα την τύχη να έχω ξανάρθει εδώ στις κτηριακές υποδομές σας, ότι εδώ έχετε κάνει καταπληκτική δουλειά. Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, ακόμα και εδώ το στούντιο, όλα είναι στην εντέλεια. Έχει πέσει πραγματικά χρήμα και φαίνεται ότι έχετε μεριμνήσει για όλα να είναι σε άριστη κατάσταση. Γίνεται μια προσπάθεια να αλλάξει κάτι και μπορεί ο Μακαριότητος να χαρακτηρίζεται γενικά ότι δεν είναι τόσο μπροστά να φαίνεται. Είναι, θα έλεγα, λειτουργεί πιο πολύ μυστικά. Ναι. Έτσι. Και όμως υπάρχει αποτέλεσμα μέσα από αυτή την εργασία και χάρη στους σκόπους του δηλαδή και τις προσπάθειές του και τους συνεργάτες του, μπορέσαμε να είμαστε εδώ και έχει επιλέξει σε αυτό το κτίριο, το πενταόροφο. Και ανταυτού το με λευκή επιταγή τον πατέρα Ειρηναίο. Βέβαια. Το Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος, ο οποίος και αυτός πέρασε από το Αναλόγια, ήταν ψάλτης. Καταπληκτική φωνή. Βέβαια. Και ίσως καταλαβαίνει πιο πολύ εμάς και αφουγκράζεται τα προβλήματά μας. Να σας διακόψω όμως, γιατί φύγαμε στα θέματα και δεν τελειώσαμε καν το βιογραφικό. Βέβαια. Γι' αυτό να επιστρέψουμε, λίγο πριν πάμε στα επόμενα ζητήματα. Έπειτα από τη Θεσσαλονίκη, αφού τελείωσα τότε το 5ο έτος με το Χαρίλαο, αν θυμάμαι καλά το τελευταίο, κατέβηκα για σπουδές θεολογίας και μεταπτυχιακές που έκανα στο Πανεπιστήμιο της Νικόσια στη θεολογία και στον πολιτισμό παράλληλα. Έχω τελειώσει και οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τέος ΑΣΟΕ. Οπότε βρέθηκα εδώ στην πόλη των Αθηνών. Αρχικά ξεκίνησα ως λαμπαδάριος στον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών της αστυνομίας. Ήμουνα 4-5 χρόνια εκεί, ωραία χρόνια. Εκεί ουσιαστικά έτσι έμαθα λίγο καλύτερα το τυπικό, γιατί τυπική διάταξη και ο χρόνος των ακολουθιών, αν δεν πηγαίνει στο αναλόγιο, δεν γίνεται. Και είναι και διαφορετικά όταν ξεκινάς
πλέον μόνος σου να αναλάβεις ένα αναλόγιο, έτσι. Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Το θυμάμαι ακόμα και τώρα δηλαδή, όταν έχω πανηγύρια και τα λοιπά, ή όποτε πάω προς καλεσμένους κάπου σε κάποιο πανηγύρι να ψάλω, δεν υπάρχει μέρα, προηγούμενη εβδομάδα, που να μην κάτσω να μελετήσω το τι θα πω και από τη λειτουργική τάξη, δηλαδή την τάξη του τυπικού, αλλά και από την ερμηνευτική πλευρά. Mm-hmm. Ακόμα έχω αυτό το άγχος που είχα τότε ως παιδί. Ναι. Και έπειτα, μετά από 4-5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, το 2012 βρέθηκα στην Αγία Τριάδα και η Φυσιάς πάνω. Και έτσι έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία μέχρι σήμερα. Ως πρωτοψάλτης. Ως πρωτοψάλτης, ναι, μάλιστα. Ως πρωτοψάλτης, και είχαν δοκιμάσει αρκετούς ψάλτες. Mm-hmm. Και δόξα τω Θεώ, επελέγει από τον πατέρα Σέργιο Βαρέλια, που είναι ο προϊστάμενος, και έχουμε άριστη συνεργασία, τον θεωρώ αδερφό μου. Και με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου, ασφαλώς, του ΝΕΣ, του Κηφισίας Αμαρουσίου και Οροπού, του κύριου κυρίου Κυρίλου, ο οποίος με έβαλε και με υποτροφία στο μεταπτυχιακό, το οποίο πραγματοποίησα. Είναι οι καλές εικόνες των, των διοικούντων της Εκκλησίας. Εγώ προσωπικά και σε αυτό δεν έχω κανένα παράπονο. Έχω, ναι, βοηθηθεί ποικιλοτρόπως. Όμως αυτό που ανέφερες πριν, όμως, και θα το επαναφέρουμε, ναι, 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 μετά, είναι όντως η μεγάλη εικόνα ότι υπάρχει. Ακριβώς. Άλλο είναι αυτό. Εγώ έτυχα σε αυτό που μου είπες πριν και εσύ, ναι, σε ανθρώπους που αγαπούσαν τη βυζαντινή, ναι, μουσική, αναγνώριζαν τις προσπάθειες, mm-hmm, γιατί ήμουν μικρός, αναγνωρίζαν τις προσπάθειες μου. Και γι' αυτό και αυτοί θέλανε έτσι να μου δώσουν μια περαιτέρω όθηση, ώστε να καλλιεργήσω αυτές τις σπουδές, ναι, που είχα στο μυαλό μου. Οπότε και εγώ νομίζω ότι όσο μπορώ τις έχω βγάλει έτσι ασπροπρόσωπους, να το πω εγώ, λαϊκά. Επειδή μας ανέφερες ότι έκανες και σπουδές στη θεολογία, αυτό ήταν μια προσωπική δική σου ανάγκη να κατανοήσεις καλύτερα της Αγίας Γραφής, να εμβαθύνεις περισσότερο, ήταν μια αναζήτησή σου ή προέκυψε? Θα σου πω, ναι, είναι πολύ ωραία, εύλογη ερώτηση. Γενικά η οικογένειά μου ήταν πολύ κοντά στην Εκκλησία. Mm-hmm. Έχουμε, όπως είπα, ο πατέρας μου ήταν πρωτοψάλτης, εξαιρετική φωνή, φοβερός, mm-hmm, ερμηνευτής. Αλλά όλη η οικογένειά μου εκκλησιαζόμασταν, κοινωνούσαμε, είχαμε, ναι, έτσι μια ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία. Και ως εκ τούτου, γι' αυτό το επέλεξα, γιατί ήθελα έτσι να, mm-hmm, μάθω περισσότερα πράγματα, ναι, να εντρυφήσω πάνω στην λόγω επιστήμη. Mm-hmm. Και έχω και την εντύπωση, αγαπητοί μου φίλοι, θα μου το πεις και εσύ που, ναι, είσαι από την πρωτεύουσα, γιατί προσφάτως είχα πάει, και βέβαια και άλλες φορές και άλλα χρόνια έχω ξαναπάει, αλλά τώρα είχα την ευκαιρία να τη δω λίγο πιο καλά. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι οι άνθρωποι, όταν βλέπουν κληρικό στον δρόμο, είναι πολύ σεβαστικοί να σπαστούν χέρι κτλ. Έχω την εντύπωση ότι η Βόρεια Ελλάδα, όπως και στην Κοζάνη που είχα πάει, το παρατήρησα ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι πιο πιστοί οι άνθρωποι. Από εκεί ξεκινάμε. Και εμείς εδώ λίγο. Και για το αυτό που μου είχες ρωτήσει, ναι, στην αρχή, ότι πράγματι στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό θεωρείται η κορονίδα της βυζαντινής μουσικής, έπειτα από το Πατριαρχείο. Είναι και το Άγιο Όρος. Και το Άγιο Όρος δίπλα. Αλλά ξεκινάμε από ένα πιο βαθύ στοιχείο, mm, ότι η δομή του κόσμου, δηλαδή το DNA του, έχει μέσα του ακόμα στοιχεία έτσι εκκλησιαστικής υφής. Και πιο πατριωτικά ίσως, επειδή μπορεί, με τα μπορεί, σύνορα. Μπορεί. Έχει αναμφίβολα επίρροες από το Πατριαρχείο, mm, το Άγιο Όρος εννοείται. Και ως εκ τούτου, οι εκκλησίες είναι γεμάτες από νωρίς. Δηλαδή, εδώ μπορεί να έρχονται στο Χερούβικο, ναι, στη Θεσσαλονίκη από τον Όρθρο, και δεν βρίσκεις στασίδι να κάτσεις. Κυριολεκτικά, και σέβονται. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση ότι όποτε έχω άδεια και ανεβαίνω πάνω στη Θεσσαλονίκη και πάω να εκκλησιαστώ, βλέπω νέα παιδιά με τον καφέ στο χέρι κτλ. Και είναι από νωρίς έξω από το ναό, και μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση, πολύ πραγματικά. Πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, ναι. Αναφέρθηκες λοιπόν στον πατέρα σου, ο οποίος σε δίδαξε τη βυζαντινή μουσική. Ο ίδιος όμως είχε κάνει σε μεγάλες προσωπικότητες. Σε μεγάλες προσωπικότητες, και ο Χαρίλαος τον είχε, μάλιστα, πολλές φορές τον ελάμβανε έτσι στους αγαπημένους μαθητές, τον έπαιρνε σε πολλά φεστιβάλ ως μονοδόο, να, mm-hmm, ερμηνεύσει έτσι πολλά κομμάτια, και από ό,τι μου λένε έτσι ιστορίες διάφορες ή παλαιότεροι, έλεγε ο Χαρίλαος,
στους υπόλοιπους που θα συμμετείχαν τα διάφορα φεστιβάλ και τις μουσικές εκδηλώσεις. Το Θανάση να προσέχετε, έλεγε. Ναι. Το Θανάση. Και τα έλεγε και χαρακτηριστικά αυτή την ομιλία. Που ο Χαρίλαος Αλιαδρός, να πούμε ότι δεν νομίζω ότι θα βγει ποτέ κάτι όμοιο. Ο άνθρωπος επί 66-67 χρόνια διακονούσε στο δεξί αναλόγιο της Αγίας Σοφίας και η φωνή του ήταν σχεδόν αναλύωτη. Ναι. Σπάνιο φαινόμενο. Σπάνιο φαινόμενο. Ο άνθρωπος έκανε θυσίες τρομακτικές, βέβαια, για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Εννοείται. Και είχε φυσικά και κάποιο θείο χάρισμα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δεν εξηγείται. Πιστεύεις ότι τώρα σε ποιο σημείο βρίσκεται η Θεσσαλονίκη μετά από όλους αυτούς τους μεγάλους που περάσαν και φαντάζομαι ότι και την επόμενη γενιά που ήταν και ο πατέρας σου, σιγά σιγά αυτές οι γενιές φεύγουν. Οι πιο νέοι ακολουθούν αυτά τα βήματα ή υπάρχουν διαφοροποιήσεις μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο του νεωτερισμού, θα λέγα. Είναι γεγονός ότι έτσι έχει επηρεαστεί η σημερινή γενιά από διαφορετικά ακούσματα και έχει επηρεαστεί και από την λαϊκή μουσική. Δηλαδή πολλές φορές πλέον πας σε μια εκκλησία ακόμα και στη Θεσσαλονίκη και δεν ακούς το ίδιο στυλ, το ίδιο ύφος που λέγανε το θεσσαλονικαίο ύφος, μακεδονικό άλλος το λέει, τέλος πάντων. Έχει διαβρωθεί. Δεν υπάρχουν αντίστοιχα έτσι μουσικοί γίγαντες, να το πω έτσι, αντίστοιχοι μουσικοί γίγαντες με τους παλαιότερους, δηλαδή το τρίπτυχο Χρύσανθος, Ταλιαδόρος, Καραμάνης ή και Ευθυμιάδης και Παναγιωτίδης. Αυτοί έχουν εκλείψει, οι άνθρωποι αφήσανε φοβερή παρακαταθήκη, τρομερό έργο, τους μαθητές τους, αλλά και αυτοί είναι μεγάλοι πλέον σε ηλικία και οι νεότεροι όχι, οι νεότεροι νομίζω ότι έχουν αλλοιώσει αρκετά το ύφος και το στυλ, που ουσιαστικά η Θεσσαλονίκη πρέσβευε παλαιότερα, τώρα είπαμε δεν έχει διαβρωθεί, πρέσβευε το ύφος, το γνήσιο πατριαρχικό ύφος, κάπως εξελιγμένο, ήθελε έτσι έντονες φωνές, ερμηνεία των ποιοτικών χαρακτήρων με έτσι στόμφο, είχε ένα μοναδικό στυλ, μυσταγωγικό βέβαια στυλ. Ναι, με ποικιλομορφία, με διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης, αλλά στα πλαίσια των σοβαρών ερμηνεών που διέπεται η ψαλτική τέχνη. Ακριβώς, με στόχο πάντα την προσευχή. Ναι, και θέλω να... Ενώ σήμερα αυτό δεν παρατηρείται. Ναι. Όλοι έτσι, ένας καλήφωνος ψάλτης πλέον επικεντρώνεται στο να κάνει κάτι παραπάνω, στο να δείξει έτσι τη φωνητική του δυνότητα. Δεν έχει ως στόχο να κάνει τον πιστό να το συγκινήσει, να τον φέρει πιο κοντά στο θείο. Αυτή νομίζω είναι η διαφορά των παλαιότερων με το σήμερα. Βέβαια υπάρχουν 2-3 ερμηνευτές, να τους αναφέρουμε. Ο κύριος Φανάρας, ο κύριος Χαλκιάς. Υπάρχουν κάποιοι έτσι, που ακόμα κρατάνε έτσι το στοιχεία ακριβώς, το παρελθόν. Ακριβώς. Και επειδή έχουμε πιάσει ήδη, αγαπητή μου, το θέμα λοιπόν του ύφους, της ερμηνείας, γνωρίζουμε ότι η ψαλτική τέχνη είναι μία, ωστόσο υπάρχουν διαφορετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις που αντιπροσωπεύουν διάφορες σχολές. Ποιος είναι ο τρόπος αυτός της ψαλμόδησης που αρμόζει στη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας μας? Είναι μόνο ένας ή μπορούν διαφορετικοί τρόποι εκτελέσεως της βυζαντινής μουσικής να εξυπηρετούν το σκοπό της αποστολής της? Μας είπες ποια είναι η αποστολή της βυζαντινής μουσικής. Και του ψάλτη, η βυζαντινή μουσική, κορονίδα, ασφάλως όπως είπαμε, είναι το Πατριαρχείο. Αυτό είναι το βασικό ύφος που ξεκίνησε έτσι και διδάχθηκαν. Η βάση, η πηξίδα μας. Ακριβώς, η πηξίδα μας. Ο οδηγός μας είναι το Πατριαρχείο. Εκεί έτσι μύθηκαν οι μεγαλύτεροι ψάλτες, οι μεγαλύτεροι ερμηνευτές. Από εκεί ξεκίνησε όλη η πορεία. Έπειτα μπορούμε να πούμε ότι είναι οι πολίτες, δηλαδή οι έξωθεν του Πατριαρχείου, που έχουν έτσι ένα ύφος πιο ελεύθερο. Πιο χαλαρό, είναι πιο ελεύθερο, πιο να το πω, πιο ελεύθερη προσέγγιση, ειδικότερα και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μουσικής. Μετά πηγαίνοντας προς τη Θεσσαλονίκη που λέγαμε, η Θεσσαλονίκη υιοθέτησε το πατριαρχικό ύφος, αλλά το μετεξέλιξε, το πήγε νομίζω ένα βήμα παρακάτω, ειδικότερα όταν το 1920 έτσι
αναγκάστηκαν πολλοί να φύγουν από την πόλη. Και ως εκ τούτου είχαν βρει καταφύγιο στη Θεσσαλονίκη. Οι μεγάλοι ψάλτες τότε λοιπόν βοήθησαν και εμφύτευσαν αυτά τα στοιχεία, όπως ο Πρίγκος από εκεί πέρασε, άφησε τον Τελιαδόρο. Μετά κατεβαίνοντας έχουμε το Θεσσαλικό, έχουμε το Θεσσαλικό ύφος που το χαρακτήριζε ο Χατζη Μάρκος, ας πούμε, mm-hmm. που είναι με πιο έτσι, να το πούμε, πώς να το χαρακτηρίσουμε τώρα, εσύ το ξέρεις κιόλας καλύτερα, και τον είχες δάσκαλο, ναι, και τον πρόλαβες. Ο Χατζη Μάρκος έχει χαρακτηριστεί και ως ο ψάλτης του ελληνισμού, με την έννοια ότι έψαλε τελείως ελληνικά, δηλαδή με αυτό το καθαρό το ύφος. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, το δωρικό. Δωρικό. Εκεί βέβαια, να πούμε, στη Θεσσαλία, στη Λάρισα κτλ. Είχαν επηρεώσει πολύ και από το δημοτικό τραγούδι. Mm-hmm. Βλέπε Κυριαζή Δασκαλούδη, ναι. Ναι, που έτσι λίγο το υπήρξε μια παρερμηνία. Εγώ γουστάρω πολύ, να σου πω την αλήθεια, ναι. Ακούω. Αλλά αφού μιας και λέμε για τα διάφορα έτσι ύφη και τα διαφορετικά είδη προσέγγισης πάνω στη μουσική, να τον αναφέρουμε τον Κυριαζή. Και μετά είναι και το αθηναϊκό ύφος, που νομίζω ότι είναι πιο καλλιτεχνικό. Οι ψάλτες στην Αθήνα νομίζω ότι επενδύσαν πολύ και στις σπουδές της φωνητικής, και τα παντρέψανε, θα μπορούσαμε να πούμε. Ουσιαστικά το αθηναϊκό ύφος εν ολίγης είναι περισσότερο καλλιτεχνικό, διότι χρησιμοποιεί έτσι και τις σπουδές, όπως είπαμε, της φωνητικής. Μόνο το αθηναϊκό ύφος χρειάζεται κανείς για να το αποδώσει, να έχει κάνει φωνητική. Οι άλλοι τρόποι ερμηνείας χρειάζονται τη γνώση της φωνητικής, γιατί υπάρχουν πολλοί ψάλτες και δάσκαλοι σεβάσμοι κατά τα άλλα, που είναι λίγο διστακτικοί να στείλουν τους μαθητές τους να σπουδάσουν φωνητική, διότι θεωρούν ότι μπορεί να τους χαλάσει το εκκλησιαστικό ύφος. Καταρχήν, εγώ δεν θα είμαι αντικειμενικός κριτής σε αυτό, διότι έχω κάνει 5 χρόνια φωνητικής με τον Θεόφιλο Βουτσινά. Το διευθυντή του Οδείου μας. Ναι, 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 όντας και καθηγητής τότε στο Οδείο Εγάλεο. Οπότε θήτευσα εκεί 5 χρόνια. Ως εκ τούτου, εγώ θα σου μιλήσω αναφορικά για μένα και θα επεκταθούμε και στο υπόλοιπο σκέλος της ερώτησης. Εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ναι, η φωνητική. Αρκεί να γνωρίζεις μέχρι ποιο σημείο μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Αυτό μπορεί να στο μάθει ο δάσκαλος της φωνητικής, εάν δεν έχει ο ίδιος γνώση ή ακούσματα βυζαντινής, ή προϋποθέτει να τα έχει αυτά τα συγγνώσεις αυτές. Εγώ νομίζω ότι η φωνητική τέχνη ουσιαστικά είναι μία. Οπότε, άμα αντιληφθείς τον τρόπο λειτουργίας, με προσπάθεια, έτσι, μαζί με τον εκάστοτε καθηγητή, νομίζω δεν είναι απαραίτητο να είναι γνώστης της βυζαντινής μουσικής. Και έχω την πεποίθηση ότι η φωνητική σε εκπαιδεύει, σε βοηθάει έτσι, ώστε μετά από μια ακολουθία να είσαι πιο ξεκούραστος και να μπορείς να ανταποκριθείς σε συνεχόμενες ακολουθίες. Άρα μιλάμε και για την υγεία της φωνής. Ακριβώς. Για να μπορείς να έχεις έτσι τη φωνή σου ακέραια για αρκετά χρόνια παραπάνω. Έχω την αίσθηση όμως επίσης ότι σε βοηθάει και στο κομμάτι το ερμηνευτικό, να είσαι πιο καλός ερμηνευτής. Ναι, ναι, ναι. Εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στις υψηλότερες νότες. Με έχει ανοίξει έτσι κάποιες πόρτες που δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσα να φτάσω, ας πούμε, σε κάποια φωνητικά ύψη, σε κάποιους φθόγκους έτσι αρκετά υψηλούς, αλλά και ευρύτερα νομίζω ότι αυτές οι απόψεις νομίζω ότι ήταν των παλαιότερων ψαλτάδων, έτσι, που νομίζω ότι στη σήμερα ημέρα έχουν καταρριφθεί. Ίσως και έχουν από άγνοια. Από άγνοια κυρίως, γιατί τώρα έχουμε αθρό, έτσι, εισαγωγή σε κόσμο πληροφορίας. Οπότε ένας άνθρωπος μπορεί να μπει στο διαδίκτυο, να μελετήσει, να δει διάφορα πράγματα, να πάει σε ένα οδείο. Το οδείο είναι γεμάτο, έχει γεμίσει ο κόσμος οδεία. Να κάνει κάποιες έτσι ερωτήσεις, να μάθει 5 πράγματα, να πάει να κάνει κάποια δοκιμαστικά και άμα το ταιριάζει. Και νομίζω ότι μπορεί να σε βοηθήσει να ελέγξεις και τα κέντρα της φωνής σου. Δηλαδή ότι
λέμε ότι στη ψαλτική τέχνη δεν πρέπει να φωνάζουμε. Και νομίζω ότι κάποιο μπορεί να φωνάξει, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση να γκαρίξει που λέμε, όχι μόνο στα ψηλά. Μπορεί και σε ένα χαμηλό να ξεκινήσει να πει ένα δόξα πατρί και να είναι άγριο. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι η φωνή... Να μην μπορεί να ελέγξει την ένταση της φωνής. Ναι, τη δυναμική. Μπορεί να... Ναι. Και νομίζω ότι αυτό σε βοηθάει να το μαζέψεις η φωνητική. Ασφαλώς. Πολύ καλύτερο, δίνει πολύ καλύτερο έλεγχο συνολικά της φωνητικής. Οπότε φαντάζομαι ότι τους μαθητές σου τους προτρέπεις... Ασφαλώς, ναι. Πες μας και λίγο. Και επίσης, επειδή παίζω και κιθάρα, έτσι, και έχω τελειώσει και αρμονία και αντίστοιξη, παράλληλα τους οθώ, έτσι, να μελετήσουν και την ευρωπαϊκή μουσική. Γιατί? Γιατί ανακαλύπτω δρόμους που ουσιαστικά, έτσι, δεν είναι, είναι παράλληλοι, αλλά κάποιοι συναντιόνται. Κάποιοι συναντιόνται, ναι. Και αντιλαμβάνεσαι πολύ καλύτερα μετά παραδείγματα ισοκρατήματα. Μπορείς να αντιληφθείς πολλά πράγματα καλύτερα. Γι' αυτό και ο Χρύσανθος, τα βιβλία του Χρύσανθου, ο Χρύσανθος ήταν δεινός γνώστης της ευρωπαϊκής μουσικής. Τα βιβλία του, νομίζω ότι και τα μουσικά μοτίβα που χρησιμοποιεί μέσα, όπως και τα ισοκρατήματα, νομίζω ότι είναι σε κορυφαία, έτσι. Για τα ισοκρατήματα, μια που το αναφέρεις, τι γνώμη έχεις? Γιατί αντιλαμβάνομαι από αυτό που το τελευταίο που μου ανέφερες, μέσα από την επαφή με την ευρωπαϊκή μουσική, σου δίνει μια δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις περισσότερα ισοκρατήματα, πιο, ας πούμε, αρμονικά. Αν ο όρος είναι δόκιμος αυτός που αναφέρομαι. Ωστόσο, υπάρχει, θα έλεγα, η αντίληψη μέσα από τη γνώση της θεωρίας της μουσικής, ότι οι παλαιοί δεν κάνανε πολλές αλλαγές στα ισοκρατήματα, και αυτό έχει να κάνει και με το πεντάχορδο, το οποίο κινείται το ψαλόμενο μέλος, το οποίο στην ουσία πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή όταν αλλάζουμε και ήχο. Ποια είναι η άποψή σου σε αυτό? Θα σου πω. Αρχικά, καταρχήν, εγώ δεν τα χρησιμοποιώ τις πολλές αλλαγές. Τις χρησιμοποιώ στο σπίτι, έτσι, δοκιμαστικά, στη μελέτη, με μαθητές κτλ. Στην εκκλησία, όχι, δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω, γιατί θέλω να μην αλλοιώνω όσο μπορώ και εγώ, έτσι, βασικά δομικά στοιχεία της παραδόσεώς μας. Αλλά ότι ανακαλύπτω νέους δρόμους που περνάνε, με τον Ισοκράτη, δηλαδή, που είναι μπροστά μας και μπορούμε να πατήσουμε ένα κουμπάκι αυτομάτως να δημιουργήσουμε, έτσι, αλλαγές, νομίζω ότι σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις διάφορους πειραματισμούς, να ανακαλύψεις πράγματα. Εντάξει, δεν θα φτάσουμε σε σημείο να κάνουμε συνεχίσεις πολλών ήχων, με δύο φωνές ό,τι μπορούμε να φτιάξουμε. Ναι, και το θέμα, βέβαια, των διπλών ισοκρατημάτων και της εναρμόνισης είναι αυτό κάτι δεν το οποίο, εμένα προσωπικά, το οποίο δεν μου αρέσει, με βρίσκει αντίθετο. Μουσική μεγάλη, νομίζω, είχαν αντιδράσεις αυτό. Ναι, αυτό με βρίσκει και εμένα αντίθετο. Δεν μου αρέσει εμένα, έτσι, στο δικό μου άκουσμα. Θα θέλαμε να περάσουμε και στο κομμάτι λίγο της μελοποιίας. Έχουμε άριστους μελοποιούς από το παρελθόν, τους οποίους πρέπει να μελετήσουμε σίγουρα, γιατί είναι τόσοι πολλοί που δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε στη ζωή μας όλα αυτά να τα μελετήσουμε. Υπάρχει πεδίο νέων συνθέσεων στη ψαλτική τέχνη, ή θεωρείται κάτι παρακινδυνευμένο να το κάνει κάποιος? Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι εγώ δεν έχω, έτσι, το ταλέντο προσωπικά να γράψω κάτι. Ούτε έχω δοκιμάσει ποτέ. Για να γράψεις κάτι πρέπει να τα έχεις βιώσει τόσο βαθιά μέσα σου που να σου μιλάνε, να το πω απλά. Νομίζω όμως ότι, επειδή η βυζαντινή μουσική ουσιαστικά περιορίζεται στην ανθρώπινη φωνή και δεν συμπληρώνεται, όπως είπαμε, και από έτερες φωνές για να πραγματοποιηθούν διάφορες συνεχίσεις ήχων, ως εκ τούτου νομίζω ότι δεν θα πω τέλμα, αλλά ότι είναι παρακινδυνευμένο να πραγματοποιήσεις, έτσι, νέες προσεγγίσεις πάνω σε διάφορα μέλη. Δεν υπάρχει ίσως και το ποιητικό υλικό, το καινούριο. Εννοείται και αυτό, αλλά νομίζω ότι έχουν γραφτεί τόσα πολλά. Τόσα πολλά που
δεν υπάρχει λόγος να κάτσει κάποιος. Μόνο να... καμιά ακολουθία νέου Αγίου που πρέπει να ημελοποιηθεί ένα τοξαστικό, ακριβώς, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Γιατί, όπως είπες και εσύ, είναι, δεν προλαβαίνουμε να δούμε ούτε αυτά τα δύο-τριών δασκάλων. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λόγος να γραφούν έτσι καινούργιες συνθέσεις. Κατά τη γνώμη μου. Άλλος mm-hmm. μπορεί να πει ότι δεν μου αρέσουν, θέλω κάτι νέο, πιο προσαρμοσμένο στο σήμερα. Ναι. Θα επιμείνουμε λίγο, θα επιμείνω στο κομμάτι της ερμηνείας, επειδή ακριβώς οι καταβολές σου λοιπόν είναι από τη Θεσσαλονίκη, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, το προείπαμε και πιο πριν. Όλα αυτά τα σημεία έκφρασης, τα ποιοτικά σημεία, ο ρυθμός σίγουρα που είναι η ψυχή της μουσικής, όπως είπαμε, και έχει το ρόλο της στο σύνολο της αποδόσεως του μέλους, είναι κάτι το οποίο οι παλαιοί ψάλτες, όπως και ο πατέρας σου που το διδάχτηκε δίπλα σε αυτούς τους μεγάλους ψάλτες, κυρίως ακούσανε πολύ. Ωστόσο, στις μέρες μας, επειδή και η μουσικολογική σπουδή έχει προχωρήσει πάρα πολύ, υπάρχει, θα έλεγα, ένας δρόμος που λέει ότι θα πρέπει αυτά τα οποία λέμε να μπορούμε να τα υποστηρίξουμε και θεωρητικά και να τα κατανοήσουμε πάνω στο χαρτί πιο συγκεκριμένα. Γιατί οι παλαιοί δάσκαλοι, φίλοι μου, λέγανε, ας πούμε, εμείς έτσι το ακούσαμε. Τώρα τα πράγματα έχουν λίγο προχωρήσει. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ορισμένοι, ίσως με πρώτο το Σίμον Καρά, που είναι σημείο αντιλεγόμενο, έτσι, εισήγαγε κάποια παλαιά ποιοτικά σημεία, όχι προς αντικατάσταση, αλλά ως εμπλούτηση και υπενθύμηση ακριβώς αυτής της προφορικής παράδοσης, το τι ακριβώς γίνεται σε κάθε σημείο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, πράγματι έχω ακούσει από ψάλτες οι οποίοι κατέκριναν ή κατακρίνουν τον Σίμωνα Καρά, οι οποίοι ήταν και παραδοσιακοί, οι οποίοι αυτά τα οποία, αν θέλεις, μέσα από την καταγραφή αυτών των σημείων, έρχονται να επισφραγίσουν αυτά που η προφορική παράδοση και οι ίδιοι εκτελούν. Ναι, ναι, ναι. Ωστόσο, είναι εναντίον του. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, μπορεί σε άλλα πράγματα να έχει κάνει και λάθη. Έτσι, δεν είμαι απόλυτος. Λέω ένα παράδειγμα. Στη μουσική δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι. Ναι. Ποια είναι η άποψή σου, λοιπόν, θα βοηθούσε αυτή η έρευνα για να κατανοήσουμε καλύτερα, λοιπόν, την έκφραση της ψαλτικής τέχνης, ή θα μας δυσκολέψει περισσότερο και να μείνουμε στο άκουσμα των μεγάλων ψαλτών και ότι μπορούμε να ακούσουμε και να κλέψουμε? Ναι, ναι. Θα σου πω. Όντας εκ Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη αυτό που κυριαρχούσε και αυτό που έχω μάθει εγώ και το έχω καλλιεργήσει από τους δασκάλους μου, είναι ότι θα ψάλεις απλά, με μεγαλοπρέπεια, και τα ποιοτικά θα σου έρθουν αργότερα. Δηλαδή, θυμάμαι τα πρώτα χρόνια, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μας λέγανε όλοι, άστα αυτά, ακόμα δεν έχεις μάθει να διαβάζεις και θέλεις να πας εκεί. Να πεις τα διαστήματα. Δεν τα υπάρχει λόγος. Ναι. Νομίζω ότι ο ρόλος της μουσικής, επειδή είναι η προσευχή, μην ξαναλέμε τα ίδια, δεν υπάρχει λόγος να επεκταθούμε σε περαιτέρω σημάδια αναφορικά με το κομμάτι της μουσικής επένδυσης. Νομίζω ότι με το άκουσμα, δηλαδή ένας ψάλτης ο οποίος είναι κάποιας ηλικίας, έχει διαβάσει αρκετά πράγματα, ακούγοντας μετά διαφόρους έτσι ψάλτες που τον ευχαριστούν κιόλας, νομίζω ότι μπορεί να ξεκλέψει κάτι, να πάρει κάτι, να πάρει κάτι από τον ένα, να πάρει κάτι από τον άλλον, αλλά ποτέ να μην υιοθετεί αυτούσιο όλο το στυλ και το ύφος κάποιου συγκεκριμένου. Γιατί μετά ουσιαστικά δεν έχεις δικό σου στυλ. Όταν δεν έχεις δικό σου στυλ μουσικής, κατευθείαν δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, δεν μπορείς να συγκινήσεις, δεν μπορείς να είσαι μοναδικός, να το πούμε έτσι απλά. Άρα νομίζω ότι τα περαιτέρω σημάδια, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιούνται και να
να εισαχθούν. Ίσως μπορεί να, είναι μια, να υπάρχουν στα πλαίσια μιας έρευνας που μπορεί να κάνει κάποιος ο οποίος ήδη έχει προχωρήσει και έχει την εμπειρία. Ναι, αυτό κανένα πρόβλημα. Που ενδεχομένως δεν θα τον, δεν θα τον μπερδέψουν. Ένας που επιθυμεί περαιτέρω έτσι να μελετήσει. Αλλά ένας νέος που ξεκινάει από την αρχή. Όχι, εδώ και αυτά τα πέντε που έχουμε είναι υπεραρκετά. Θέλω να μας πεις λίγο λοιπόν για το κομμάτι λοιπόν της διδασκαλικής σου πορείας μέχρι τώρα. Ναι. Πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε μέχρι τις μέρες μας. Ναι, θα σου πω. Εγώ όταν ήρθα στην Αθήνα έμενα στο Εγάλαιο έτσι αρχικός, στην περιοχή του Εγάλαιο, και έμαθα ότι υπήρχε κάποιος έτσι, δεν ήταν ψάλτης σε ναό, αλλά ήταν καταπληκτικός ερμηνευτής και φοβερός δάσκαλος, ο Αείμνηστος Σπυρίδων ο Βουτσινάς, ο αδερφός του Θεόφιλου Βουτσινά, που έκανα φωνητική. Σπουδαία οικογένεια, τους γνωρίσαμε. Εξαιρετική. Άνθρωποι αμέμπτου ηθικής, ακέραιοι χαρακτήρες, φοβερή μουσική και τι να πω, δεν έχω να πω λόγια. Μάλιστα ο Ανδρέας ο Βουτσινάς, ο πατέρας του Σπύρου, ήταν πολύ φίλος και συνεργάτης πολλά χρόνια με τον Μανώλη τον Χατζημάρκο, το δάσκαλό μου. Ναι, και θυμάμαι ότι είχε πολύ καλή άποψη για όλη την οικογένεια. Οπότε ξεκίνησα εκεί. Μέσα στο οδείο ανακάλυψα ότι δεν είναι μόνο η βυζαντινή μουσική. Εκεί ξεκίνησα έτσι να έχω ενδιαφέρον και για την κιθάρα όπως σου είπα και για τα ανώτερα θεωρητικά. Ώστε να έχεις πιο πολλά εφόδια σαν δάσκαλος, έτσι το είδες. Όχι σαν δάσκαλος, μ' άρεσε πάρα πολύ, η μουσική είναι μία. Γενικά, αλλά όλα τα είδη, η βυζαντινή μουσική, ένα μουσικό όργανο, η ευρωπαϊκή μουσική, όλα είναι σαν διάφορες γλώσσες. Όλοι επικοινωνούμε, αλλά ο καθένας στη δικιά του διάλεκτο. Οπότε έτσι ανακάλυψα και τις υπόλοιπες πτυχές της μουσικής. Ως εκ τούτου προχώρησα στα ανώτερα θεωρητικά, προχώρησα στη φωνητική, προχώρησα στην κιθάρα. Εκ των υστέρων μετά πήγα, αφού εκεί έλαβα το πτυχίο του μουσικοδιδασκάλου με άριστα και πρώτο βραβείο, και επίσης και του Ιεροψάλτου με άριστα και πρώτο βραβείο. Και παράλληλα, μετά πήγα και στον άρχοντα το Φώτιο του Γκετσετζή, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ. Μαζί του πήρα το δίπλωμα, με άριστα και αυτό. Κάναμε κάποιες έτσι, εκπομπές που μου έχουν μείνει παρακαταθήκη στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ, ναι, και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Και έτσι χωρές αναμνήσεις από αυτά, και όλα συνολικά με βοήθησαν μετά και στην πορεία μου ως καθηγητής. Δηλαδή, ο Αείμνηστος ο Σπύρος ο Βουτσινάς, πριν φύγει, με φώναξε στο γραφείο του, με εμπιστεύτηκε ο άνθρωπος, μαζί με τον αδερφό του, τον Θεόφιλο, έπασχε από καρκίνο. Ναι. Και ως εκ τούτου ήταν θέμα χρόνου έτσι, η κατάληξη, οπότε μου είπε θέλω εσύ να συνεχίσεις το οδείο, τη διδασκαλία και να αναλάβεις τους μαθητές μου. Εγώ τότε ήμουν μικρό παιδάκι. Ναι. Ήταν πάρα πολύ τιμητικό, με συγκίνησε. Και τότε μπορώ να σου πω ότι εκτοξεύτηκα, γιατί αναγκάστηκα να μελετήσω πάρα πολύ, και μου ανοίγαν και νέες πόρτες και οι μαθητές με τις διάφορες ερωτήσεις τους. Γιατί και από το μάθημα, από τον πιο μικρό, μπορείς κάτι να λάβεις. Και συνήθως μαθαίνουμε πολύ ευκολότερα μια ύλη που πρόκειται να τη διδάξουμε, παρά όταν θα το κάναμε μόνο για τον εαυτό μας. Είναι πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και σου άφησε μια παρακαταθήκη να είναι η αφετηρία της διδασκαλικής σου πορείας. Ακριβώς. Και μετέπειτα πήγα στο οδείο αναγέννηση, στην Μητρόπολη εκεί Φυσιάς, στο οδείο που εδρεύει στην μεταμόρφωση του Σωτήρος του οικείου Δήμου, μέχρι και σήμερα έτσι που έχω 6-7 μαθητές. Δεν έχω και το χρόνο αυτή τη στιγμή να ασχοληθώ περαιτέρω, αλλά κοιτάω έτσι όποιος έχει κάποιο φωνητικό ταλέντο και τον προσπαθώ έτσι να τον κρατήσω κοντά μου. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά τα οποία σήμερα συζητάμε εδώ, αγαπητοί μου, στο Ίδρυμα Μουσικής της σειράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ο χρόνος βέβαια τρέχει γρήγορα και επειδή σιγά σιγά πλησιάζουμε προς την ολοκλήρωση, θα ήθελα να δώσεις ένα μήνυμα στους νέους ανθρώπους. Ένα μήνυμα το οποίο θα αιτιολογεί το γιατί
θα ήταν πολύ ωφέλιμο για τους ιδίους να στραφούν προς το χώρο της μουσικής, της βυζαντινής μουσικής και όχι μόνο, μέσα από τις δομές της εκκλησίας μας. Εγώ θα πάω ένα βήμα παρακάτω και θα πω και να μην ασχοληθούν με τη βυζαντινή μουσική, να ασχοληθούν με τη μουσική, με ό,τι τους αρέσει. Γιατί η μουσική μιλάει στην ψυχή σου. Σε κάνει, σου ανοίγει νέους διαδρόμους, νέους ορίζοντες, σε βοηθάει έτσι να αναπτύξεις όλη την προσωπικότητά σου καλύτερα, να επικοινωνείς ακόμα και με τους ανθρώπους σε άλλο επίπεδο. Και όσον αφορά τη βυζαντινή μουσική, τώρα δεν είναι δίκαιο να πω εγώ να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο πορείας, γιατί εγώ δεν είμαι αντικειμενικός, όπως έχω πει, γιατί τη λατρεύω. Αλλά εκ των πραγμάτων είναι ένα μοναδικό είδος, είναι ελληνικό είδος. Βέβαια. Είναι η εθνική μας μουσική. Απλά το κακό με τη βυζαντινή μουσική είναι ότι τη συνδέουν αναγκαστικά με τον τόπο λατρείας, δηλαδή με την εκκλησία. Δεν μπορεί κάποιος, σου λέει, να τη χρησιμοποιήσω κάπου αλλού, σε μια παρέα, όπως θα βγάλει κάποιος την κιθάρα, ένα τέτοιο έτσι. Πάντως είναι πολύ σημαντικό, και πριν ξεχάσουμε να το αναφέρουμε, ότι κατάφερε μετά από αρκετά χρόνια και με προσπάθειες όσων ασχολούνται με τους συλλόγους των Ιεροψαλτών και ιδιαίτερως η Ομοσπονδία Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος, από τότε που ήταν πρόεδρος ο Γιώργος Ναούμ μέχρι ο σημερινός της Ομοσπονδίας ο κύριος Πολίτης, να γίνει η ψαλτική τέχνη, η ψαλτική μουσική να εισαχθεί στην UNESCO. Στην άλλη κληρονομιά της UNESCO. Και ήταν μεγάλη επιτυχία. Ήταν μεγάλη επιτυχία και ίσως να είναι και η επαρχή για να γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα. Μακάρι. Και εγώ πάντως, εκτός από αυτόν, θα ήθελα και να σε ευχαριστήσω κιόλας για την πρόσκληση, τη χαρά, την τιμή, για τη συζήτηση έτσι, την υπέροχη που μου έδωσες την ευκαιρία να έχουμε. Το βήμα, το δημόσιο βήμα, γιατί ένεκα διάφορων έτσι, επαγγελματικών προσανατολισμών δεν έχω το χρόνο, να το πω έτσι, να ασχοληθώ όσο θα ήθελα με τη βυζαντινή μουσική. Και εκ των πραγμάτων πολλοί δεν έχω την τύχη να με έχουν γνωρίσει και εσύ μου έδωσες σήμερα αυτή την ευκαιρία. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η τιμή είναι δική μας, γιατί δεν σημαίνει, αγαπητοί μου, ότι ως ψάλτες δεν γνωρίζουμε, διότι για κάποιους λόγους δεν είναι πολύ μπροστά, ας πούμε, στη δημοσιότητα, που πάντα δεν είναι και καλό αυτό, θα λέγαμε. Ναι. Είναι λίγο σχετικό. Υπάρχουν άριστοι ψάλτες λοιπόν, πολύ και πολύ σημαντικοί, πολύ, οι οποίοι για τους λόγους τους θα αναφέρω και τον δάσκαλό μου, τον πρώτο, τον Κυριάκο τον Κρέστα, τον Κούλτο Κρέστα, ο οποίος πέρα από το ψαλτικό. Ας πούμε, εγώ τον ξέρω μόνο σαν όνομα, δεν τον έχω ακούσει τον άνθρωπο. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη. Και τώρα, ας πούμε, κάποιο αρχείο προσπαθούμε έτσι να δημοσιεύσουμε σιγά σιγά. Θέλω να πω δηλαδή είναι ότι. Είναι πολλοί ψάλτες που είναι πραγματικά, άμα τους ακούσεις, μένεις με ανοιχτό το στόμα και δεν τους ξέρεις. Ναι. Και δεν τους ξέρεις. Εμείς θα προσπαθήσουμε εδώ από τις εκπομπές μας και στο μέλλον με κάποιες άλλες τις οποίες θα προσπαθήσουμε να ετοιμάσουμε, γιατί η Βυζαντινή Ηχό ήδη έχει κλείσει 2 χρόνια. Αυτή είναι, νομίζω, η προτελευταία εκπομπή μας μετά από ένα διετή κύκλο. Είναι αυτός, να έρθουν και νέοι άνθρωποι και να μπουν μπροστά, ώστε να έχουμε ένα καλύτερο ψαλτικό μέλλον. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό των ευχαριστειών στο πρόσωπό σου, κάποια δώρα αγάπης τα οποία συνηθίζουμε να τα κάνουμε εδώ πέρα. Το πρώτο είναι, επειδή μιλήσαμε και για το κομμάτι της πίστης, είναι το πιο σημαντικό. Και όπως λέει, χωρίς πίστη τα έργα είναι νεκρά. Εγώ θα πω ότι και χωρίς πίστη, βυζαντινή μουσική δεν νομίζω αν υφίσταται και έχει αξία. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι μόνο το καλλιτεχνικό κομμάτι. Άρα. 2 λοιπόν βιβλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βίωνος Κημητού, του κυρίου Δανίλ, ο οποίος στα πλαίσια ότι παρακολουθεί τις εκπομπές μας, ενδιαφέρεται για την νεολαία, και διατελεί και πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής που είναι επί της λειτουργικής αναγεννήσεως, εδώ στο Ίδρυμα Μουσικής μας δώρισε τα βιβλία του, τα οποία το ένα είναι «Η Λατρεία του Θεού» και το άλλο «Γονείς και παιδιά». Τέλεια. Και τον ευχαριστούμε πολύ έτσι για το ενδιαφέρον του, για τις προσπάθειες που κάνουμε εδώ στο Ίδρυμα Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Επίσης ένα βιβλίο του Δημητρίου Κολιντζά,
η διαχρονική συμβολή της νήσου Χίου στην ανάπτυξη και εξέλιξη της ψαλτικής τέχνης 14ου αιώνα μέχρι πρώτο ήμιση του 19ου αιώνα. Είναι αυτό το βιβλίο, μία, θα έλεγα, εκπληκτική έκδοση του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής του Χορού Ψαλτών Χίου. Την οποία έχει μεγάλη παράδοση. Ναι, η Χίος έχει μεγάλη παράδοση. Ο Χορός Ψαλτών Χίου, όπου ιδρυτής της είναι ο πρωτοψάλτης και δάσκαλος της ψαλτικής τέχνης, ο Ηρακλής ο Μαλανδρίνος, ο οποίος κάνει σπουδαίο έργο εκεί στη Χίο, και ήδη αυτό το έργο έχει ξεφύγει από τη Χίο πλέον και στην Ελλάδα ολόκληρη και θα έλεγα και εκτός αυτής. Και έχει πολλά να προσφέρει στο μέλλον. Και χαιρόμεθα που παρουσιάζουμε εδώ το βιβλίο του σε αυτή την εκπομπή. Και αυτό λοιπόν. Και τέλος βέβαια ένα προσωπικό έτσι δώρο. Είναι ο πρώτος μου ψηφιακός δίσκος που κατάφερα να τον εκδώσω μέσα στη δίνη του κορονοϊού. Λέγεται το Ευδείο Λιμένης Προσδραμών. Είναι αφιερωμένος στον Πανάγιο Νικόλαο. Και πραγματικά εύχομαι να είναι προστάτη σου, οδηγός σου. Πάρα πολύ. Και στις δυσκολίες που ευχόμαστε να μην τις ποτέ να μην αντιμετωπίσεις. Η ζωή όμως είναι τέτοια που μας φέρει και δυσκολίες. Να είναι προστάτη σου και οδηγός. Συνοδοιπόρος και οδηγός. Βέβαια, σε σένα και στην οικογένειά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Αγαπητοί μου, εδώ ολοκληρώθηκε λοιπόν η εκπομπή Βυζαντινή Ηχό. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, τον πατέρα Ειρηνέο Νάκο, για τη φροντίδα του να επιτελούμε όλες αυτές τις εκπομπές εδώ στα στούντιο του Ιδρύματος Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Επίσης τον Ιωάννη το Πεφάνη, ο οποίος έχει το καλλιτεχνικό ηλεκτρονικό περιοδικό Athesart και είναι ο χορηγός επικοινωνίας μας. Φυσικά τον Αλέξη τον Νικολουτσόπουλο με την δικτυακή τηλεόραση PCM Video. Και βέβαια όλους εσάς που μας παρακολουθείτε εδώ και 2 χρόνια, ιδιαιτέρως δε τους φίλους οι οποίοι μας βλέπουν από τα Δωδεκάνησα και από το κανάλι TV Θάρη. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, είναι η συμπρωτεύουσα, αλλά είναι και όλα τα νησιά της, σε μια εποχή που πρέπει όλοι να στραφούμε λίγο πίσω στις ρίζες μας για να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε σαν έθνος και σαν λαός. Μέχρι λοιπόν την επόμενη εκπομπή μας, η οποία πιθανότατα θα είναι η τελευταία, να είστε όλοι καλά. Oh.
Peace.